Ήρθαν. Γεια σου, Μπρογκολόγο, καλώς ήρθες στο κανάλι, είμαι ο Μίστα. Και ήρθαν, δείτε, ήρθαν εδώ. Τα ελληνικά είναι, παιδιά, τα ελληνικά ήρθανε. Είναι τα preview boxes τα οποία μας έστειλε ο Γλυκούλης, ο Mythic Vault. Μας το έστειλε εδώ πέρα, παιδιά, για να το ανοίξουμε στο κανάλι. Shout out στο Mythic Vault. Δείτε, link στο description εδώ πέρα. Ξεκινάμε μια πολύ ωραία συνεργασία με τα παιδιά, γιατί είναι εκεί, έχουν πάθος και γουστάρουν όλη τη φάση με τα TCG. Και θα έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε κάνε subscribe, χτύπα καμπανάκι για να μην τα χάσει. Γιατί θα έρθουν πολλά και άλλα unboxings και giveaways. Δεν θες να τα χάσει, πίστεψέ με. Οπότε τεράστιο shout out, Mythic Vault. Ευχαριστώ, Γλυκούλη μου, να είσαι καλά. Δεν είμαι καλά, θα ανοίξω κι άλλε μαλπίστε. Λοιπόν. Ρέμισε, μιστά. Μιστάρα, ρέμισε. Μιστάρα, ρέμισε. Φίλε, τι είπε, φίλε. Φίλε, τι είπε. Πάμε λίγο πριν ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τις κάρτες, να συγκρίνουμε με τις ιαπωνικές βερζιών, οι οποίες είναι αυτές εδώ πέρα. Θα έχω link εδώ πέρα, θα έχει ένα καρτελάκι, μπορείτε να πατήσετε για να δείτε το unboxing αυτό με τον αγαπημένο μας Κονορίνκο Σενπάι, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ πέρα. Για να δείτε σε σύγκριση, είναι διαφορετικά τα κουτάκια. Αν και αυτό πρέπει να είναι preview box. Και δείτε, στο πάχος είναι αυτά μεγαλύτερα. Να σας πω την αλήθεια, παιδιά, προτιμώ το κουτάκι το μικρό, αλλά δεν παγούς του είναι αυτό, δεν ξέρω. Μην χάσετε το βιντεάκι, δείτε το εδώ πέρα με Κονορίνκο Σενπάι. Παιδιά, περάσαμε τέλεια ανοίγοντας τις κάρτες. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δείτε το, μην το χάσετε. Και είχαμε και challenge. Ο χαμένος έκανε κάτι. Δεν λέω ποιος έκανε, δεν κάνω spoil. Πηγαίνετε, δείτε το. Λοιπόν, και ας μιλήσουμε λίγο και το One Piece Red, το οποίο έρχεται στους κινηματογράφους αυτό τον Νοέμβριο, παιδιά. Πρέπει όλοι μαζί, σαν anime community, να ενωθούμε και να πάμε να το δούμε. Να πάμε να το δούμε, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει, πρέπει να πας να το δεις αν αγαπάς τα άνιμε. Δεν το λέω για να δημιουργήσω τύψεις και τέτοια. Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα και τον χρόνο, καλό θα ήταν να πας, γιατί θα στηρίξεις έτσι τα άνιμε και το community μας. Οι εταιρείες δεν τους νοιάζει αν αγαπάμε στα άνιμε ή δεν αγαπάμε στα άνιμε ή θέλουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα κλπ. Αλλά δεν τους νοιάζει καθόλου. Το μόνο που τους νοιάζει είναι, παιδιά, να βάλουν τα λεφτά στα ταμεία τους. Όσο βλέπουν λεφτά, τόσο πιο πολύ θα φέρουν άνιμε. Οπότε εμείς, αν το στηρίξουμε αυτό, δεν έχει σημασία σε ποιο, πού και γιατί, και πάμε και στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες, πιο πολύ content για εμάς εδώ στην Ελλάδα, θα μας φέρουν πιο πολλά πράγματα και έτσι θα απολαμβάνουμε εμείς αυτό το όμορφο πράγμα που λέγεται anime. Στηρίξτε τους creators που κάνουν βιντεάκια για αυτό το πράγμα και γενικά για anime, στηρίξτε όσο πιο πολύ μπορείτε και έτσι μπορούν και οι creators με τη σειρά τους να πιέσουν τις εταιρείες. Ξέρετε τι, ορίστε, το κοινό μας θέλει αυτό και αυτό, πάμε να το φέρουμε. Στηρίξτε, θα δείτε, κερδίζουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε αυτό το section, το ρομαντικό, ας το έλεγα, και πάμε να ανοίξουμε τις κάρτες. Επειδή είναι One Piece, είπα να το αναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα και πιστεύω για πολλούς από εσάς. Ας ξεκινήσουμε το Beast Pirates. Έχουμε εδώ πέρα Kaido Sama First Edition. Έχουμε εδώ πέρα στο κουτάκι του, έτσι, One Piece Card Game. Δεν λέει πουθενά First Edition, τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να διαβάζω. Να λέει, μάλλον ίσως λέει και πάνω First Edition. Θα προσπαθήσω να το ανοίξω full όσο πιο πολύ, όσο πιο καλά γίνεται, για να μην το χαλάσω, γιατί το θέλω το κουτάκι. Οπότε πάμε. Να το. Boom. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Και έχει το πάκο εδώ πέρα. Ορίστε. Πίσω έχει κάρτες. Α, πίσω έχει καρτούλες που εξηγούν πώς παίζεται το παιχνίδι. Θα τις διαβάσω και αυτές για να μάθω πώς παίζεται το παιχνίδι. Α, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Θα μάθω πώς παίζεται το παιχνίδι επιτέλους. Και μετά πρέπει να παίξουμε με κάποιον. Θα φέρω κάποιον εδώ πέρα. Πείτε μου στα σχόλια ποιον θέλετε. Εννοείται Κονορίνκο. Και να παίξουμε το παιχνίδι. Λοιπόν. Α, Super Pre-Release. Δείτε, παιδιά, είναι τα Pre-Release κάρτες. Αρχικά το πίσω art είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το πίσω art. Βλέπετε εδώ γράφει το Super Pre-Release, το γράφει εδώ πέρα, είναι χρυσά γράμματα, γυαλίζουν τα γράμματα και γράφει Super Pre-Release. Αυτές είναι οι κάρτες. Support κάρτες θα έλεγα μάλλον είναι αυτές, είναι πολλές εδώ, οπότε θα τις κάνω skip αυτές. Είναι οι ίδιες και πάμε να τους. Kaido! Kaido! Λοιπόν,
Νάτος, παιδιά. Δείτε πόσο όμορφη κάρτα είναι. Είναι πανέμορφη. Γυαλίζει. Γράφει πάνω Super Pre-Release από ό,τι βλέπετε. Νάτο, εδώ πέρα είναι το Super Pre-Release. Δηλαδή super σπάνιες θα είναι αυτές. Είναι κόκκινη πίσω. Αυτές εδώ είναι άσπρες πίσω. Να τους κι άλλο σκάιντο. Πάλι super pre-release. Super exclusive. Oh, Νάτος ο King. Νάτος ο King. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. King. Oh, Νάτι ulti, παιδιά. Η ulti. Συνεχίζουν normal κάρτες δηλαδή. Ulti. Θα έχει πολλές ulti. Θυμάστε και στα αγγλικά. Στα ιαπωνικά είχε αρκετές. Νάτος. Queen. Ω, Σασακί. Σαγκαίο. Μπορούμε να διαβάσουμε και τα ονόματα επιτέλους. Sheephead. Sheephead. Ο Sheephead. Ρε Sheephead. Τι κάνει αυτή, super pre-release, Sheephead. Δεν κάνει τίποτα αυτή η κάρτα, είναι απλά characters. Βλέπετε, δεν γράφει τίποτα πάνω. Είναι απλά χαρακτήρας με 4.000 κάτι. Τι είναι αυτό, θα το μάθουμε. Να τόσο, Jack. Ο Jack, ο Jack κάτι κάνει. Super pre-release λέει. Κατά τον Don Deck λέει στην ουσία. Γκίναραμι. Να, χου, χους χου. Χους χου. Το super pre-release πολύ μου αρέσει που έχει πάνω. Black Maria. Ω, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Black Maria, νάτος. Page 1. Page 1. X-Drake. Νάτος και ο X-Drake. Δείτε τι ωραίο art που έχει εδώ. Το super pre-release το λατρεύω. Όπα, εδώ είμαστε. Lead Performer Disaster. Λοιπόν, διάβασα λίγο τους κανόνες, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα λέγεται Event Card. Θυμάστε, όπως παράδειγμα θα έλεγα στο Yu-Gi-Oh! Magic Cards. Αυτό είναι Event Card. Στην ουσία μπορείς να πληρώσεις με Don Cards για να ενεργοποιήσεις αυτή την κάρτα. Τα Don Cards είναι αυτά τα μαύρα. Στην ουσία και μπορείς να έχεις 10. Ορίστε. Αυτά τα μαύρα είναι τα Don Cards. Αυτές οι κάρτες χρειάζεται να κάνεις είτε να βάλεις χαρακτήρα, να κάνεις επίθεση, να ενεργοποιήσεις τα Events Card. Δηλαδή αυτό να το ενεργοποιήσεις χρειάζεται να θυσιάσεις, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τα Don Cards σου. Και έτσι να ενεργοποιήσεις το effect αυτό, να τραβήξεις μια κάρτα, ας πούμε, λέει εδώ πέρα. Πολύ ενδιαφέρον. Και το παιχνίδι το διάβασα λίγο πώς παίζει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ διαφορετικό από όλα αυτά που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Να, ας πούμε, αυτή τι κάνει τώρα. Λέει, κάνε καό ένα από τους χαρακτήρες, από τους αντίπαλούς σου, που κοστίζει 6 και λιγότερο. 6 είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, ο κάθε χαρακτήρας έχει το κόστος, βλέπετε. Για να το νικήσεις, για να νικήσεις αυτό το χαρακτήρα, πρέπει να έχεις 4 και παραπάνω για να νικήσεις αυτό το χαρακτήρα. Οπότε, εδώ σου λέει 6 και κάτω. Οπότε, αυτόν μπορεί να το νικήσει αυτή η κάρτα. Να, τη κάρτα μαγείας. Επιστρέφει, λέει, Don Card στο Don Deck σου. Και μπορείς να δώσεις 4.000 πόντους στην κάρτα σε ένα χαρακτήρα για αυτό το phase, να πάρεις 4.000 πόντους επίθεσης δηλαδή. Πολύ δυνατή κάρτα και αυτή. Ορίστε. Onigishima Island. Αυτό τώρα είναι field κάρτα. Θυμάστε στο Yu-Gi-Oh! Οι κάρτες που είναι που αλλάζει, ξέρω εγώ, το δάσος, βουνά και λοιπά και δίνει bonus σε χαρακτήρες. Αυτό είναι field card. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις και αυτό. Μπορεί να έχεις ενεργοποιημένο μόνο ένα field card. Ήταν το Animal Kingdom Pirates. Αυτές ήταν Animal Kingdom Pirates κάρτες. Μας λέει και πώς παίζεται το παιχνίδι. Εκπληκτικό. Μπορούμε να κάνουμε και exhibition μας. Δηλαδή να φωνάξω είτε τον Milton Demi Gamers, είτε τον Connor και λοιπά τα παιδιά. Και να κάνουμε ένα exhibition match. Δηλαδή θα παίξουμε ενάντια ο ένας ενάντια του άλλου νου. Και θα εξηγήσουμε το παιχνίδι πώς παίζεται. Ναι, stay tuned for that. Αν θέλετε αυτό, γράψτε τα σχόλια κάτω. Για να το δρομολογήσουμε. Και σπάστε αυτό το βίντεο, παιδιά. Το like. Μην ξεχάσετε το like. Βοηθάει πάρα πολύ για να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βίντεο. Συνεχίζουμε με Worst Generation. Αυτό είναι η Leader Card και το λέει εδώ πέρα κάτω. Βλέπετε, αυτό το σήμα είναι το Leader Card στην ουσία. Το γράφει. Και εδώ έχουμε τον Kid ως Leader. Οπότε πάμε. Leader, όπα. Trafalgar Law. Ω, πανέμορφη κάρτα, δες την. Α, δεν μπορώ. Λατρεύω το Trafalgar, παιδιά, από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες είναι. Θέλω και αγαλματίδιο. Να το Skid. Ούστος, Captain Kid.
Έλα, Βίτο. Γεια σου, ρε Βίτο. Ο Βίτο, ο γλωσσοδέτης. Αχ, κακό αστείο. That joke. Λοιπόν, You Rouge. Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Καπών, πού είσαι, ρε Καπών. Μπιζ. Ω, killer. Λατρεύω, killer. Ωραίος. Κόμπι. Γεια σου, ρε Κόμπι. Πού είσαι, ρε γλυκούλη. Θέλω να γίνει admiral αυτός μια μέρα, παιδιά, γρήγορα. Julie Bonnie! Βασισμένη στην Anne Bonnie, πραγματική pirate woman της εποχής. Anne Bonnie. Scratchman Abu. Abu! Είναι από το τέτοιο του Αλαντίν, είναι ρε παιδιά, η μαϊμού. Abu! Λάκα κάνω. Λοιπόν, Basil Hawkins! Έλα, κάνε focus. Basil Hawkins. Να το σπαιδί και ο Hawkins. Kid! Ήτο. Μπίπο. Να το ρε ο Μπίπο. Επό. Μπίπο. Πώς το προσνάει. Πολύ γλυκούλης αυτός. Έλα ρε Μπέπο. Εξ Drake. Αυτός ήταν και στους Animal, έτσι. Θυμάστε. Πήγε undercover ο τύπος. Σκαλπέλ. Σκαλπέλ. Αυτό είναι του Lord Attack, έτσι. Ναι, του Lord. Your leader or one of your characters gains 2,000 power during the battle. Then set one of your dawn cards is active. Ooh, παίρνει στην ουσία 2,000 τέτοιο, παιδιά. 2,000 δύναμη παίρνει. Attack power. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μάλλον θα ξεκινήσω να παίζω, παιδιά. Δεν παίζει. Πρέπει να παίζουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Is this Captain Kidd? Not. Θέλω να κάνετε raid κάθε deck. Εγώ βάζω ένα 7 στα 10 στα Animal Kingdoms. Εδώ θα βάλω ένα 8 στα 10. Μου αρέσει λίγο παραπάνω αυτό το deck. Πείτε μου κι εσείς λίγο στα σχόλια τι βάζετε. Πάμε μπροκολόκο τώρα εδώ. 7 Warlords of the Sea. Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε αυτό. Ωραία φίλε, τι ωραία κάρτα κι αυτή. Μ' αρέσει. Το φλαμίγκο να τος! Τον Κιχότο Φλαμίγκο! Ωραίο. Αν και στα booster ο Φλαμίγκο πιο ωραίος ήταν. Edward Weevil! Αυτός δεν ήταν ο... γιος του Whitebeard? Δεν ήτανε. Νάδος Μόρια! Γκέκο Μόρια! Γιατί κρατάω στραβά τις κάρτες? Μίχο, ξαγαπώ! Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η μορφή. Ωραία είναι και αυτή η μορφή, αλλά θα ήθελα να έχει την κανονική μορφή του Μίχοκ. Έτσι δεν είναι. Δεν θα θέλαμε την κανονική του. Έλα. Άλλος, Τζιμπέι! Σεντομαρού. Τραφάλγκαρ Λο! Ω, πολύ μου αρέσει αυτό. Πόσο όμορφο είναι. Παρθολομίου Κούμα! Μπάγκι! Μπάγκι, πού σε ρεύρω! Πασιφίστα! Πάμε λίγο. Ουα, γυναίκα μου, σ' αγαπώ. Ουα, Hancock. Oh, Marshall D. Teach, a.k.a. Blackbeard. Γεια σου, ρε βρωμιάρη. Sables. Πολλά Sables έχει. Trust Pat Cannon. Love, Mellow. Πάμε λίγο. Αγαπούλα! Αγαπούλα! Αυτό θα το βάλω ένα οχτάρι. Μ' αρέσει πιο πολύ από το Animal Kingdom. Τα Animal Kingdom δεν το συμπαθώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν μ' αρέσουν τα design των χαρακτήρων τόσο πολύ. Πήγαμε και τώρα οι Straw Hats. Πάμε ρε παιδιά, πάμε λίγο. Monkey Luffy. Αυτή είναι η leader card στην ουσία, η οποία είναι και κόκκινη από πίσω leader card. Οπότε αυτή πρέπει να νικήσει για να νικήσει το παιχνίδι στην ουσία. Και πάμε character card. Βλέπετε Luffy. Monkey D. Luffy. Εννοείται να φλεξάρουμε λίγο super pre-release. Αυτό το σχέδιο δεν μου πολύ αρέσει, να πω την αλήθεια. Να το
στο ζόρ. Αυτό είναι το παράπονο μου, παιδιά. Στις booster κάρτες που τις ιαπωνικές που ανοίξαμε δεν είχαμε ούτε ένα ζόρο. Ουθενά. Αλλά τώρα έχουμε. Νάτος! Ουσοπ! Μ' αρέσει αυτή η version του Ουσοπ. Ουσοπ. Να, Καρού! Γεια σου, ρε Καρού. Έτσι θυμάμαι και τα ονόματα. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να θυμηθώ τα ονόματα. Σάντζι, που είσαι ψυχούλα μου όμορφη. Νάτος το Σάντζι. Τζίμπε! Πού είσαι, ρε Τζίμπε! Νάτος, παιδιά. Πάντας Τζίμπε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τωρί, τωρί, τσιόπα. Νάτος, τωρί, τωρί, τσιόπα. Παιδιά, πόσο γλυκούλα είναι αυτή η κάρτα. Δείτε τι, δεν μπορώ. Είναι τόσο cute. Είναι τόσο cute το τσιόπα. Αχ, δεν είμαι καλά, ζαλίζω. Να μισώ! Δώστε μου 5 λεπτά διάλειμμα. Με συγχωρείτε, παραφέρθηκα. Με συγχωρείτε. Χριστούλη μου, δέστε πόσο όμορφη είναι. Θέλω μία σίγουρα μία φιγούρα να μην. Να την! Νίκο Ρόμπιν! Που σε ρε κουκλάρα, Νίκο Ρόμπιν, δέστε να. Δέστε να. Ω, Βίβι. Ναι. Έλα, κάνε focus, ψυχούλα μου. Φράγκι! Ούτε Φράγκι πετύχαμε Φράγκι. Μπρουκ! Να το σου Μπρουκ. Guard point! Γκουμ γκουμ jet pistol! Ορίστε, κάρτα μαγείας. Βαράει το κούμα. Γιόμπλε! Γιόμπλε! Γιόμπλε, γιόμπλε. Να το! Thousand Sunny. Αυτό είναι field card, παιδιά. Και τι κάνει αυτή η κάρτα? Ένας από τους τρόχατσου παίρνει συν 1000 attack με αυτή την κάρτα. Αυτό ήταν λοιπόν Πορκολό και ανοίξαμε όλες τις κάρτες. Θα έρθουν και boosters και θα έρθουν και τα decks σύντομα στο Mythic Vault. Μπορείτε να δείτε link στο description έχω. Τσεκάρετε το site. Έχουν προπαραγγελία, μπορείτε να κάνετε αυτά εδώ πέρα τα συγκεκριμένα, αλλά όχι τα pre-release, τα κανονικά, έτσι. Και δείτε, παιδιά, το παιχνίδι φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Όπως είπα, θα κάνουμε, γράψουμε σχόλια με ποιον θέλει να κάνουμε ένα tutorial για να σας δείξουμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Για να το μάθουμε και εμείς πώς παίζετε, έτσι. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι αγγλικές κάρτες, δεν ξέρω. Λατρεύω. Θα ανυπομονώ να δω και στα booster τι θα βγάλουμε, γιατί ο Γλυκούλης του Mythic Vault θα μας στείλει και άλλες κάρτες να σας ανοίξω για εσάς και θα έχουμε και giveaways. Προσοχή. Μείνετε εδώ πέρα, subscribe, χτυπήστε καμπανάκι για να μην τα χάσετε. Επίσης, τσεκάρετε, θα έχω λινκαρισμένα εδώ και στο description βίντεο unboxing με το booster pack που κάναμε με τον Connor Senpai in Inventory. Και έχω κάνει ένα βίντεο που έκανα unboxing αυτά εδώ πέρα. Δείξαμε αυτές τις κάρτες που είναι οι ιαπωνικές starter deck και αντίστοιχες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, παιδιά. Μην ξεχάσετε, κάθε Σάββατο 6 ώρα έχουμε τα live stream μας. Εντάξει, περίμενε τώρα, πριν μην φύγεις λίγο, περίμενε να σε πω. Εντάξει, ξέρω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το merch, γιατί στο merch έχετε διαλύσει το merch, έχετε πάρει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο να ευχαριστήσω, δηλαδή νιώθω πολύ ταπεινός που αυτό το πράγμα που έγινε με εσάς, δηλαδή κάνετε τρελές παραγγελίες. Δεν ξέρω πόσο να σας ευχαριστήσω, αλήθεια. Πραγματικά θα προσπαθώ κάθε μέρα να γίνουμε καλύτερος και να κάνω καλύτερο content για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την παρέα σας, παιδιά μου. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο και μην ξεχνάτε. Happy gaming.